Νεκρό έπεσε από πυραυλική επίθεση μη επανδρομένου αεροσκάφου των Ηνωμένων Πολιτειών το ανώτερο στρατιωτικό στέλεχος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, Μαολβί Ναζίρ Γουαζίρ. Πέραν του πολεμάρχου που ήταν γνωστός και ως Μουλάς Ναζίρ, ακόμα 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της συγκεκριμένης επίθεσης. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε σπίτι κοντά στην πόλη Γουάνα, στο βορειοδυτικό τμήμα του Πακιστάν και κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ένταση στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Ισλαμαμπάντ. Ο Γουαζίρ ήταν ένας εκ των λιγοστών Ταλιμπάν που προτιμούσαν τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των Αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του γειτονικού Αφγανιστάν παρά κατά των τακτικών πακιστανικών δυνάμεων εντός του Πακιστάν. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που πληθαίνουν οι φωνές που εναντιώνονται στην πρακτική των επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη, η χρήση των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την προεδρία Ομπάμα. Περίπου 3.000 Πακιστάνοι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω τέτοιων επιθέσεων, εκ των οποίων όμως το 1 τέταρτο ήταν άμαχοι.